Εκτελεί από πολύ μακριά ο Τότι. Εύκολα ο Λέμαν μαζεύει στη γωνία του την μπάλα. Εδώ η παλιά τώρα βγαίνει στην κόντρα. Είναι ο Περότα απέναντι από τον Λέμαν. Προλαβαίνει με διπλή προσπάθεια γερμανός τερματοφύλακας. Υπάρχει φάουλ εκεί στη συνέχεια. Ανέβηκε ο Κέλ, βγάζει και τη σέντρα. Αμέσως το σουτ από τον Ποντόλσκι. Με τον Ανδρέα Πύρλο εκτελεστεί για το φάουλ για την Ιταλία. Περνάει η δεύτερη κεφαλιά, είναι από τον Ματεράτσι. Την έξοδο του Λέμαν για τους Ιταλούς. Εδώ ο Γκρόσο. Ανεβαίνει εντυπωσιακά ο Γκρόσο, βγάζει και τη σέντρα. Ο Τόνι τελευταία στιγμή ο Μετζέλτερ προλαβαίνει. Να ο Κλόζε. Το Ποντόλσκι που έχει τραβηχτεί λίγο τώρα. Κλόζε. Ανεβαίνει και ο Σνάιντερ, έχει χώρο. Απέναντι από τον Μπουφόν το σουτ πάνω από την εστία της Ιταλίας. Τελεί ο Πύρλο, πέρασε η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον Κάμορα. Ανέζη. Ποντόλσκι με τον Ματεράτσι έβαλαν κάτω την μπάλα, τον απέφυγαν. Και να ο Κλόζε με τον Σνάιντερ δεξιά του. Πάντα ο Κλόζε. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Κλόζε. Προβολή, βγαίνει ο Μπουφόν. Σνάιντερ. Μέσα στην περιοχή γυρνάει ο Ποντόλσκι, απόκουσε από τον Μπουφόν. Το σουτ βέβαια συνέχεια τον Φρίντριχ απογοητευτικό, αλλά είναι εξαιρετική η κίνηση από τον Ποντόλσκι. Έχει τη δυνατότητα. Όχι, είναι πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Μπουφόν. Σφύριξε τώρα ο Αρτσούντια. 0-0 λοιπόν. Πάμε σε παράταση. Αυτός ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Γερμανία και την Ιταλία. Τζιλαρντίνο πέρασε. Πάντα Τζιλαρντίνο και μπάλα στο δοκάρι. Από το πουθενά βγήκε η φάση με τον Τζιλαρντίνο που κυνήγησε. Τον Πύρλο. Το σούτ από τον Τζαμπρότα. Δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι. Ασύλληπτο. Το δεύτερο δοκάρι τώρα ο Καναβάρο έχει σηκωθεί αρκετά, η κεφαλιά του όμως ο Ντονκόρ. Να ο Ποντόλσκι κάνει την κίνηση στον κενό χώρο και εδώ παραλίγο να το πληρώσει η Ιταλία. Προλαβαίνει ο Τζαμπρότα. Λαμ με το δεξί όπως έβαλε και τον γκολ στην πρεμιέρα του. Αλίμονο αν έχει πάρα πολύ Γερμανία από αυτό. Όχι, αλίμονο. Εδώ μέσα στην περιοχή είναι ο Ντελπιέρο. Για να το δούμε μέσα στην περιοχή. Πάντα Ντελπιέρο. Όρθιος καθυστερεί το σούτ από τον Ιακουίδα. Καθυστέρησε ο Ντελπιέρο. Ο Κέλ έχει χώρο. Στην άλλη πλευρά από τον Τόλκι έχει πληκτική απόκριση από τον Μπουφόν. Ο Μπουφόν σταματάει για μία ακόμη φορά αντίπαλο παίκτη. Ο Τόλκι σε θέση βολής. Το σούτ ακριβώς όπως πρέπει. Για μία ακόμη φορά η κλάση του. 13 λεπτά. Ιακουίδα. Γένει ο Λέμαν, ο Ιακουίντα κάνει το τακουνάκι. Τζιλαρντίνο, Ντελπιέρο το shoot-out. Το κέντρο ο Ντονκόρ. Έχει χώρο, κάνει και το shoot. Δεν ανησυχεί. Πύρλο. Αν έχουν τη δυνατότητα για μια ακόμη φάση Ιταλή. Πύρλο, shoot με το αριστερό. Ο Λέμαν σε corner. Τέλος ο Ντελπιέρο. Δεν μπορούσε ο Τζιλαρντίνο. Πύρλο. Κάθεται η παλιά, το shoot αμέσως και είναι το goal από τον Γκρόσο. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τους Ιταλούς. Το 118 είμαστε. Είπαμε ότι το κυνήγησαν οι Ιταλοί. Κάνει την προσποίηση. Δεν δίνει στον Τελπιέρο. Αμέσως η παλιά όπως πρέπει στον Γκρόσο. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Λέμαν. Είναι αδύνατο να αποκρούσει. Ο Ντονκόρ. Η σέντρα διώχνει. Θα γίνει πραγματικά χαμός. Σουτ κακό από τον Μπάλακ. Η Κυριακή. Και τώρα ο Τζιλαρντίνο. Συμπληρώσαμε τα 120 λεπτά. Τζιλαρντίνο απέναντι από τον Λέμαν αφήνει για τον Ντελπιέρο το ιδανικό τελείωμα. Η Ιταλία τελειώνει με τον ιδανικό τρόπο τον ημιτελικό με τον Αλεσάνδρο Ντελπιέρο. Παράταση υπήρξε και το σφύριγμα της λήξης μέσα σε όλα αυτά. Η Ιταλία είναι στο μεγάλο τελικό. Και εδώ το μισό γκολ βέβαια για τον Τζιλαρντίνο. 70 πάει στο τελικό, χάνει από τη Βραζιλία. 82 πάει στο τελικό, παίρνει το τελικό από τη Γερμανία. 94 ξανά στο τελικό, κάνει και πάλι από τη Βραζιλία. Φτάσαμε στο 2006 για να παίξει πάλι με ευρωπαϊκή ομάδα.